Μιχάλη, σήμερα καταγράφει και ο θάνατος τριών ασθενών. Πρόκειται για τρεις άντρες ηλικίας 70, 91 και 64 ετών. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 138.351 τεστ ανίχνευσης της νόσου, από τα οποία εντοπίστηκαν 2.918 κρούσματα. Το ποσοστό θετικότητας βρίσκεται σήμερα στο 2,07%. Από τα 2.918 κρούσματα, τα 538 εντοπίστηκαν μέσω PCR και τα 2.480 μέσω τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου. Στα νοσηλευτήρια του ΚΥΠΗ νοσηλεύονται 270 ασθενείς της νόσου, εκ των οποίων οι 94 σε σοβαρή κατάσταση ή σε συνθήκες μονάδας αυξημένης φροντίδας. Να πούμε ότι τα 137 κρούσματα εντοπίστηκαν στα σχολεία, 96 στη δημοτική και 41 στη μέση εκπαίδευση. Ποσοστό, Μιχάλη, 70,64% των νοσηλευόμενων δεν έχει ιστορικό εμβολιασμό. Νίκη, σε ευχαριστούμε.